είμαστε σε μια συνεχή αλληλεγγύη κινητοποίηση με 48 επαναλαμβανόμενες απεργίες και από την περασμένη Παρασκευή αντιμετωπίζουμε πλέον την πράξη, την προοπτική ένταξη της υπαγωγής της ΚΙΚΑ Παντεγόπουλου στο άρθρο 99. Οι όποιες αμφιβολίες δεν υπάρχουν την περασμένη Παρασκευή και είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός, να το συζητήσουμε, να δούμε τι θέσεις θα πάρουμε εν ώψη της συζήτησης της εκδίκασης που θα γίνει την Πέμπτη στο δικαστήριο. Η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 δεν έχει καμία ειδική πρόβλεψη για τους εργαζόμενους και για το δουλευμένο μας και για το πώς αυτά θα καταβληθούν. Επίσης, βάζει όλους τους εργαζόμενους με μπλοκάκια στο κατάλογο των πιστωτών και αυτό θεωρείται βέβαιο ότι μέσα από αυτή την εξυγίαση οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους δεν θα έχουν θέση στην επιχείρηση στο μέλλον. Το χρέος της προς τους πάσης φύσεως πιστωτές, νέοι χωρίς εγγυήσεις, ανέρχεται περίπου σε 60 εκατομμύρια και μπορεί σε αυτό να υπολογίζεται το χρέος της μισθοδοσίας και της αποζημιώσης. Έχουμε δηλαδή τα 60 εκατομμύρια συν το χρέος της μισθοδοσίας και της αποζημιώσης που οφείλει. Αξίζει να σημειωθεί, συνάδελφοι, ότι το χρέος για τη μισθοδοσία αναφέρει μόνο το ληξιπρόθεσμο, περίπου 1.700, που αναφέρεται στο ισολογισμό του 9 μήνου, του Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή, και είναι απορίας άξιος γιατί δεν το αναφέρει, το χρέος από τη μισθοδοσία είναι περίπου στα 6,5 εκατομμύρια. Ο λόγος της επίσκεψης, κατά τη γνώμη μου, για υπαγωγή της διατάξης του άρθρου 99 και επόμενα του προκεκτικού κώδικα, οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, βγήκαν οι πρώτες αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες καταδικάζουν την εταιρεία να σας καταβάλει για δουλευμένες απαιτήσεις περίπου 700.000 ευρώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επίκειται νομοθετική αλλαγή, έτσι ώστε εκ του νόμου πια, όσοι ήσασταν στην συζήτηση που είχε γίνει στην επιτροπή του άρθρου 13, στην επιτροπή συγκυρίωσης του άρθρου 13, του νόμου 1876-90, θα ακούσατε αυτό και από το διασώματο της κυρίας Γενικής Γραμματέως. Επίκειται λοιπόν αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, με ειδική νομοθετική εξέλιξη των εργατικών απαιτήσεων από την αναστολή ατομικών διώξεων που προβλέπεται όταν μια εταιρεία μπει στο 99. Το πρώτο ζήτημα είναι το εξής, ότι υπάρχει ήδη οικονομοτεχνική μελέτη εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον από την εταιρεία η οποία συνέταξε πρόταση διαμεσολάβησης αυτή εδώ την αίτηση και την κατέθεσε στο δικαστήριο, την Grand Thornton, η οποία κάνει εκτίμηση του κόστους εργασίας και άλλωστε το δεν έχουμε δει ποτέ στα χέρια μας. Όλα αυτά που λέμε είναι από εικασίες και από δηλώσεις που έχουμε ακούσει στον τύπο ή που έχουν κάνει οι ίδιοι σε κατηδίαν συναντήσεις, ούτε μας την έχουν κοινοποιήσει ποτέ, αν και υποχρεούνται. Δεν την κατέθεσαν ούτε στο δικαστήριο. Αυτή η απόκαλυψη για μένα είναι σοβαρή, γιατί δείχνει ποια ήταν η βούληση της εταιρείας πριν 6-7 μήνες και τι οδήγησε στην απόφασή της να μπει στο 99. Αποτέλεσμα και απόδειξη, ας πούμε, αυτού του κλίματος είναι η επιστολή που διάβασα πριν μία ώρα, γιατί έλειπα, την οποία δημοσίευσε η εταιρεία και η οποία λέει δεν ξέρετε να διαβάζετε. Έτσι, και εγώ εγγυούμαι και δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση τις αποδοχές και τα δουλευμένα σας. Εγώ λοιπόν ότι εκτιμώ η εταιρεία προσπαθεί και χρησιμοποιώ πολύ επικές εκφράσεις να κλείσει το διάβλο επικοινωνίας και που προσπαθούμε εμείς να ανοίξουμε συνέχεια. Εδώ και 3 μήνες που ασχολούμαι με την υπόθεσή σας, από την πρώτη στιγμή μίλησα 2 φορές τηλεφωνικά με τον κύριο Παπαδηλώτη, επιδίωξα μια συνάντηση μαζί του. Κάναμε 2 φορές συναντήσεις παρουσία πολιτικής ηγεσίας, έτσι ώστε αυτά που συζητάμε να έχουν ένα κύρος. Και παρόλα αυτά, μία μέρα μετά τη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο, στην οποία δεν ήρθε, κατέθεσε έτσι και υπαγωγή στο άρθρο 99. Στη σελίδα 23. Ότι θέλει να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, ενώ αναφέρει ξεκάθαρα ότι μπαίνει στο 99 για να διασφαλίσει θέσεις εργασίας και αυτό είναι ο σκοπός, στη σελίδα 23 λέει κατά λέξη. Το υπόλοιπο της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται σε 9.999.821 ευρώ και 80 λεπτά. Αναφέρει ότι το ελπιδοφόρο κομμάτι της εταιρείας είναι η ηλεκτρονική της έκδοση. Δεν αναφέρει όμως πουθενά ότι η ηλεκτρονική έκδοση αν έχει 1-2 μισθωτούς και δουλεύει με μπλοκάκια. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μείωση του προσωπικού λαμβανωμένου υπόψη των μακροχρόνιων σχέσεων της εταιρείας με τους εργαζομένους, τα πολλά χρόνια υπερπροϋπηρεσίας του μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων και τους υψηλούς μισθούς που καταβάλλονται αναλογικά με τη θέση εργασίας τους,
θα δημιουργήσει, ακούστε, προσωρινά προβλήματα ρευστότητας λόγω των υψηλών αποζημιώσεων. Και ακούστε και την τελευταία φράση. Υπάρχουν κατά συνέπεια σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης πόρων στο συγκεκριμένο τομέα. Θα πρέπει κάποιος να ενημερώσει την εργοδοσία ότι κούρεμα στις αποζημιώσεις, τουλάχιστον ακόμα, η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει. Όπως και στους μισθούς. Είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, απολαμβάνει. Με δεδομένα όλα αυτά τα μέτρα, αυτή η αίτηση δεν διασφαλίζει τα συμφέροντά σας. Εγώ δεν μπορώ να σας προτείνω να ομονοήσετε σε αυτό εδώ. Είναι, κατά τη γνώμη μου, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, μάλλον είναι ένα τελεσίδικο έτσι και περάσει όσον αφορά την καταβολή των αποζημιώσεων και των δεδουλευμένων σας και θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να αποφασίσετε τη στάση σας στο δικαστήριο της Πέμπτης. Αντίθετα με ό,τι γράφουν τα sites περί της πρόθεσης της ιδιοκτήτρια της εφημερίδας να μην κουρέψει τα δεδουλευμένα σας, να σας δίνει τα χρήματά σας, με την αίτησή της δεν σας εξαιρεί από τους κοινούς πιστωτές και ζητάει και για εσάς όπως ζητάει από όλους τους άλλους την προστασία του νόμου να μην μπορέσετε στην πραγματικότητα να εκτελέσετε τις αποφάσεις σας. Αν δεν βάλουμε μία σειρά από όρους και προϋποθέσεις δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη να σας προτείνω να συνενέσουμε, να βάλουμε πλάτη γιατί ουσιαστικά θα είναι σαν να σας προτείνω να μπείτε σε μία περιπέτεια. Αν ο εργοδότης σας δεν δει σε μία διαδικασία να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά, να εξαιρέσει εσάς από την προστασία που ζητάει από όλους τους άλλους πιστωτές, να διευκρινίσει πώς ακριβώς θα πάρετε τα μέχρι τώρα σας δεδουλευμένα, είτε των αποφάσεων που είναι μέρος των μέχρι τώρα της υπόλοιπης των δεδουλευμένων. Μία προσπάθεια η οποία ως εισάγεται φαντάζει ότι γίνεται μόνο όχι για να εξηγειάνει την εφημερίδα στην πραγματικότητα, να κερδίσει χρόνο και κυρίως το χρόνο το κερδίζει μην καταβάλλοντας τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους τα οποία ανέρχονται σήμερα σε κάποια εκατομμύρια ευρώ. Την Πέμπτη αυτό που κρίνεται είναι αν θα λάβει η εταιρεία και έναντι ημών την προστασία που θα έχει έναντι όλων των υπολείπων πιστωτών. Είχαμε θετικές εξελίξεις, δηλαδή η δικαιοσύνη απέδωσε στους απλούς διοικητικούς υπαλλήλους, κάποιους συντάκτες και κάποιους τεχνικούς αυτά τα οποία ζητούσαν. Τα τρία διακυβεύματα είναι τα εξής. Πρώτον, πόσες θέσεις εργασίας θα μείνουν. Τι θα λάβουν οι εργαζόμενοι από τα δεδουλευμένα τους, αλλά και από τις απαιτήσεις τους, δηλαδή τους μισθούς τους, των επομένων χρονικών διαστημάτων, των επομένων ετών. Και το τρίτο ερώτημα είναι το πότε. Εγώ έχω την πεποίθηση ότι είναι σε εξέλιξη ένα σχέδιο φήμωσης του τύπου στην Ελλάδα. Ένας εκμαυλισμός του τύπου και δεν είναι ούτε τωρινό ούτε τυχαίο. Δηλαδή, παρόλο που δεν μου αρέσουν οι συνωμοσιολογίες, παρόλα αυτά δεν θέλει κανείς να είναι πολιτικός επιστήμονας να καταλάβει ότι ο τύπος ενεπλάκησε μία διαδικασία η οποία θα είχε αυτό το αποτέλεσμα, θα κατέληγε εδώ που πάμε να καταλήξουμε. Βεβαίως, δεν είναι πλάκι ως ανόητος ο τύπος, γιατί τον τύπο τον διαχειρίζονται άνθρωποι. Έχουμε δει στα τελευταία 20 χρόνια να πλουτίζουν άνθρωποι που ασχολούνται με τον τύπο.